Φίλες και φίλοι, μην ακούτε τις δημοσκοπήσεις. Και αρχίζω επίτηδες από αυτό. Πέρα από το ότι είναι γνωστό ότι τα γραφεία που κάνουν αυτές τις δουλειές είναι ενταγμένα. Είναι ενταγμένα στους εκλογικούς σχεδιασμούς συγκεκριμένων κύκλων εξουσίας και κομμάτων. Υπάρχει μια παταγώδης πολιτική τους αποτυχία όλα τα τελευταία χρόνια. Υποτιμήσανε και υποτιμούνε την αντιμνημονιακή διάθεση, τη διάθεση αντιλητότητας που υπάρχει στο βυθό, στο κάτω μέρος της κοινωνίας. Γιατί δεν μετράνε, δεν καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει στο κάτω μέρος της κοινωνίας. Αδιαφορώντας λοιπόν για αυτά που σας βορβαδίζουν τα κανάλια, αδιαφορώντας για τις ομορφιές που δίνουν τα νούμερα τα οποία είναι εν πολύς πλαστά, δώστε τη μάχη της τελικής ευθείας με τον τρόπο που πάντα ήξερε η αριστερά, άνθρωπο τον άνθρωπο, δρόμο τον δρόμο, γειτονιά, εργατική χώρη, για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για τη λαϊκή ενότητα, που είναι η μοναδική εγγύηση ότι στην κρίσιμη περίοδο η οποία αρχίζει την επομένη των εκλογών θα υπάρχει η φωνή αυτού του κάτω μέρους της κοινωνίας, όχι μόνο από τη λαϊκή ενότητα αλλά με κεντρικό ρόλο στη λαϊκή ενότητα, μέσα και έξω από τη Βουλή. Φίλες και φίλοι, για αυτή τη δουλειά θα προσπαθήσω να βάλω κάποια σημεία στη συζήτησή μας. Πρώτο σημείο. Τα κόμματα που υπογράψανε την κατάπτυστη συμφωνία της 13ης Ιουλίου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, έχουν προσπαθήσει να βγάλουν πέρα όλη την προεκλογική περίοδο με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κρύβοντας ένα κεντρικό σημείο, όπως είπε και ο σύντροφος νωρίτερα, κρύβοντας μόνο το μνημόνιο. Είναι ο ελέφαντας που έχει τοποθετηθεί στη μέση της πολιτικής συζήτησης, στη μέση της κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι αδύνατον να βγάλει κανένα συμπεράσματα αν δεν εκτιμήσει τι είναι αυτό που υπογράφτηκε στις 13 Ιουλίου. Το Μνημόνιο 3 λοιπόν, το οποίο πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο μας. Είναι μια εξαιρετικά αντιδραστική συμφωνία. Συνεχίζοντας το Μνημόνιο 1 και 2 θα έχει λιτότητα. Θα έχουμε συνέχεια της πολιτικής πίεσης πάνω στους μισθούς και τις συντάξεις. Το Μνημόνιο 3 φέρνει ένα καινούριο σημείο. Μια πρωτοφανή ένταση σε αυτό που λένε αυτοί οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δηλαδή στην πραγματικότητα στις κοινωνικές αντιμεταρρυθμίσεις. Δείτε ποια πράγματα μπαίνουν σε συνολικό σχεδιασμό. Ένα πλαίσιο που θα κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις εύκολη και γρήγορη δουλειά. Ένα πλαίσιο αλλαγής του φορολογικού συστήματος σε εξαιρετικά αντιδραστική κατεύθυνση. Με μεγάλη αύξηση του ΦΠΑ, με μεγάλη αύξηση των έμεσων φόρων που είναι η πιο σκληρή και η πιο άδικη φόρη και ταυτόχρονα με αύξηση του μεριδίου που πληρώνουμε εμείς, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, ο φτωχός κόσμος πάνω στην άμεση φορολόγηση. Με ένα πλαίσιο αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις, είναι ηρωνία το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να αναφέρεται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί αυτό που περιγράφει μέσα το μνημόνιο είναι μια διαρκής πίεση πάνω στις εργασιακές σχέσεις, που έχει μέσα και τις ομαδικές απολύσεις, έχει διάφορα τέτοια πράγματα, αλλά κυρίως έχει μια σκληρή επίθεση στο ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες μπαίνουν ως προοπτική, όχι έτσι όπως τις ξέραμε. Τι ήταν οι συμβάσεις μας ως τα τώρα? Ήταν το βασικό όπλο άμυνας του εργαζόμενου απέναντι στον εργοδότη. Τώρα η σύμβαση οφείλει να γίνει το βασικό όπλο του εργοδότη για να ευθυγραμμίζει το συνδικάτο πάνω στην πολιτική του. Οι συμβάσεις, λέει, θα πρέπει να είναι να ενσωματώνει τη βέλτιστη πρακτική μέσω της οποίας η οικονομία θα επιδιώκει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Καταλαβαίνετε κάτι? Αυτά τα πράγματα είναι που δρομολογούνται. Όμως η κορυφαία κοινωνική αντιμεταρρύθμιση την οποία δρομολογεί το Μνημόνιο 3 είναι το ασφαλιστικό, φίλες και φίλοι. Και εδώ δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αυταπάτες, κανένα περιθώριο για ολιγορία. Θα παρουσιάσουν τα θεμέλια της ασφαλιστικής αντιμεταρρύθμισης στους δανειστές μέσα στον Οκτώβριο.
το οποίο σημαίνει ότι τα ξέρουν ήδη. Είναι έτοιμα τα χαρτιά και τα σχέδια. Γιατί δεν τα παρουσιάζουν στον κόσμο πριν από την κάλπη? Γιατί δεν μας λένε τι σκέφτονται να αλλάξουν στο ασφαλιστικό? Γιατί ξέρουν ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι διαφορετικό. Και από αυτή την άποψη πρέπει να προετοιμάσουμε τον κόσμο μας. Τι ετοιμάζουν λοιπόν? Προχθές έδωσε συνέντευξη στο Βήμα ένας, ο βασικός ίσως, της Επιτροπής Σοφών που αλλάζει το ασφαλιστικό σύστημα. Ποιος είναι αυτός ο σοφός? Μιλτιάδης Νεκτάριος, διοικητής του ΙΚΑ την εποχή του Σιμίτη. Πριν από αυτό, ηγετικός τέλεχος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, ο συντονιστής των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Ο άνθρωπος που έφτιαξε την ΑΕΒΑΚ, δηλαδή έβαλε τα ασφαλιστικά ταμεία στο χρηματιστήριο. Πότε? Τη μέρα που το χρηματιστήριο είχε 5.500 μονάδες. Έβαλε τα ασφαλιστικά για να λαδώσει τη φούσκα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, αυτός ο σοφός, μας λέει τώρα ότι έχει ετοιμάσει ένα πόρισμα το οποίο λέει στην πραγματικότητα οι παροχές του ασφαλιστικού συστήματος θα πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες. Και πότε μας το λέει αυτό? Όταν έχουν τσακίσει τα αποθεματικά των ασφαλιστικών των ταμείων με την αφέμαξη όλων των προηγούμενων ετών. Βάλανε χέρι και μηδενίσανε τα αποθεματικά και τώρα λένε τα ταμεία θα πληρώνουν ό,τι έχουν. Η ενίσχυση από τη μεριά του κράτους και του προϋπολογισμού, τέλος. Αυτό θα έχει ένα όριο. Το όριο είναι το 50% των σημερινών συντάξεων. Το 50% των σημερινών συντάξεων. Και από εκεί και πέρα, ο έχων αποταμιεύσεις, ας πάει σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση, ας φτιάξει ένα επαγγελματικό ταμείο στον κλάδο του, για να έχει συμπληρωματικό εισόδημα σύνταξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης. Φίλες και φίλοι, θα είναι συντριβή για ένα ολόκληρο τμήμα του πληθυσμού, το οποίο έχει τερματίσει τον εργασιακό του βίο, δεν έχει καμία δυνατότητα να ξαναπιάσει δουλειά και άρα θα παγιδευτεί σε ένα λάκκο λιτότητας, περικοπών στα δικαιώματα περίθαλψης, σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Η τρίτη πλευρά αυτού του μνημονίου, την οποία έχουν το θράσος να μας εμφανίζουν και ως θετική, είναι το χρέος. Τι δρομολογεί το μνημόνιο για το χρέος? Το χρέος θα πληρωθεί στο ακέραιο. Είναι η δέσμευση της συμφωνίας. Και για να γλυκάνει το χάπι, το μόνο το οποίο είναι διαπραγματεύσιμο είναι ο χρόνος στον οποίο θα γίνει αυτή η πληρωμή και το επιτόκιο με το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, αυτά δεν είναι καθόλου κατά ανάγκη καλά νέα. Το να δέσεις μια οικονομία στην υποχρέωση αποπληρωμής ενός χρέους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι καθόλου καλό νέο. Είναι τρέλα να βγαίνει ο επικεφαλής ενός κόμματος της αριστεράς και να λέει εγώ θα διαπραγματευτώ απομείωση του χρέους. Όχι μόνο γιατί κανένα όργανο του κόμματος του δεν τον έχει εξουσιοδοτήσει για αυτή την πολιτική, κυρίως γιατί αυτό σημαίνει μία πολιτική απέναντι στο χρέος όπου θα πληρωθεί και η τελευταία του δεκάρα σε ένα τεράστιο χρονικό διάστημα όπου η οικονομία θα παραμείνει δεμένη στην ουρά των δανειστών. Όλο μαζί λοιπόν είναι μια αντιδραστική συμφωνία η οποία θα αλλάξει τη χώρα στην οποία ζούμε σε μια κατεύθυνση πολύ συγκεκριμένη. Μεταφέρει τεράστιο πλούτο από το κάτω μέρος της κοινωνίας στο πάνω μέρος της κοινωνίας και ταυτόχρονα μετατρέπει αυτή την κοινωνία σε ένα πολύ πιο σκληρό τόπο για να ζουν οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και σε ένα πολύ πιο βολικό τρόπο για τους από πάνω που θα συνεχίσουν να επιχειρούν, η τέχνη του επιχειρήν που μας λένε, σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Αυτή είναι η συμφωνία που έχει υπογραφτεί στις 13 του Ιούλιου. Σημείο δεύτερο. Εκτός από τα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής, τα οποία είναι κεντρικά, με το μνημόνιο δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα δημοκρατίας. Τεράστιο θέμα δημοκρατίας. Φίλες και φίλοι, μας λένε ότι πρέπει να παραμείνουμε αποφασιστικά στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι το λίκνο της δημοκρατίας.
είναι ο χώρος όπου επιβιώνουν οι αξίες του διαφωτισμού, οι κατακτήσεις των μεγάλων δημοκρατικών επαναστάσεων του 19ου αιώνα και άλλα και άλλα και άλλα. Για κοιτάτε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Στον χρόνο που πέρασε, 4.000 πρόσφυγες πνιγήκανε στη Μεσόγειο, στο αποκεί τμήμα της Μεσογείου. Και 4.000 είναι καταγεγραμμένοι. Οι ακατάγραφοι είναι πολύ περισσότεροι. Το Αιγαίο ξεβράζει πτώματα μικρών παιδιών. Και μας μιλάνε για δημοκρατία και κατακτήσεις του διαφωτισμού. Για να αλλάξει πολιτική αυτό το ρημάδι, το σύστημα, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε της ελληνικής κοινωνίας, απέναντι στο πρόβλημα των προσφύγων, χρειάστηκε 100 βυθυμάτων. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία και ποιος διαφωτισμός. Αλλά αυτό το πράγμα δεν αφορά μόνο τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Επειδή μας λένε ότι η Ευρώπη είναι το λίκνο των κατακτήσεων των δημοκρατικών επαναστάσεων, υπήρχε ένα κεντρικό σημείο σε αυτές τις αλλαγές, στη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Το ζήτημα του προϋπολογισμού. Το να αποφασίζουν οι κοινωνίες μέσα από εκλεγμένα σώματα το πώς θα καθορίζουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς τους πόρους, την οικονομική και κοινωνική τους πολιτική. Ήταν μία τομή, μία ρήξη. Μέχρι τότε ανήκε σε ελαίο Θεού μονάρχες. Πού πηγαίνει τώρα το ζήτημα του προϋπολογισμού? Όποια κυβέρνηση και αν βγει στις 20 του μήνα, θα ετοιμάσει ένα προϋπολογισμό μέσα στον Οκτώβρη και θα τον στείλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτόν τον προϋπολογισμό θα τον αλλάξει, θα τον τροποποιήσει κατά το δοκούν μια αριστοκρατία η οποία δεν είναι πλέον ελαίο Θεού, αλλά είναι ελαίο τραπεζιτών. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας το να μπορέσουμε να καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι, έστω και με το στρεβλό τρόπο των εκλογών, τις αποφάσεις για την οικονομική και κοινωνική μας. Ποιο είναι το επίδικο των εκλογών? Ποιο είναι το επίδικο των εκλογών? Αυτό που μας λένε, το ερώτημα που θέτουνε, είναι ότι το επίδικο των εκλογών είναι ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα το Μνημόνιο 3. Προσέξτε ένα σημείο, το οποίο βάζουν με τον τρόπο τους και ο Τσίπρας και ο Μαϊμαράκης. Ο Τσίπρας λέει, ξέρω ότι είναι δύσκολη η συμφωνία, θα αναζητήσω ισοδύναμη. Ο Μαϊμαράκης λέει, ξέρω ότι πάκανε ρόιδο ο Τσίπρας, θα αναζητήσω μονοπάτια επαναδιαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει. Εχθές το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας έβγαλε ανακοίνωση σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Και είπε, ασφαλώς δικαίωμά σας να ψηφίσετε, ασφαλώς δικαίωμά σας να βγάλετε ποια κυβέρνηση θέλετε. Μόνο που εμείς τη Δευτέρα περιμένουμε την καταγράμμα εφαρμογή της συμφωνίας. Το μνημόνιο έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα επιτήρησης τόσο στενό, τόσο στιγνό, που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Αλλά και να υπήρχε, φίλες και φίλοι, τα χτυπήματα που φέρνει το μνημόνιο είναι τόσο μεγάλα, τόσο σημαντικά, που δεν υπάρχουν ισοδύναμα μέτρα που να καλύπτουν αυτές τις απώλειες. Είναι τραγικό να ακούμε μια παλιά μας φίλη και παλιά μας συντρόφισσα να λέει ότι θα δεχτούμε να τσακιστούν οι συντάξεις, αλλά θα κοιτάξουμε να φτιάξουμε μαρμελάδες για να καλύψουμε τις απώλειες. Είναι τραγικά πράγματα αυτά για την αριστερά. Δεν γίνονται. Δεν επιτρέπονται. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα, με βάση τις δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι, πηγαίνουμε σε μια προοπτική όπου και οι δύο μαζί θα αναλάβουν να στηρίξουν το Μνημόνιο 3 και ταυτόχρονα θα ξέρουν αυτοί και θα πρέπει να ξέρουμε κι εμείς ότι ακόμα και μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού που θα αναλάβει να στηρίξει το Μνημόνιο 3 θα είναι μια κυβέρνηση αδύναμη, μια κυβέρνηση ασταθής, μια κυβέρνηση που θα πρέπει να ανατρέψουμε το ταχύτερο δυνατό. Όπως αντιμετωπίσαμε την κυβέρνηση του Παπανδρέου, την κυβέρνηση του Παπαδήμου, την κυβέρνηση του Σαμαρά. Το επόμενο μου λοιπόν σημείο είναι ότι αυτή την κατάσταση πρέπει να την εμποδίσουμε. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί και στην Ελλάδα μια πολιτική καταστροφή που έγινε σε άλλες χώρες. Τι εννοώ? Μια πολιτική νίκη της αριστεράς στις 25 Γενάρη που οδήγησε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια κυβέρνηση της αριστεράς στο κέντρο της Ευρώπης κινδυνεύει να καταλήξει σε μια πολιτική καταστροφή, σε μια απόλυτη διάλυση για την αριστερά. Φίλες και φίλοι, έχει ξανασυμβεί και όχι στα βάθη της ιστορίας.
στην Ιταλία πρόσφατα. Στο ιδρυτικό του ΣΥΡΙΖΑ, στην ιδρυτική διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει Γένοβα και Φλωρεντία. Όσοι είχαμε πάει εκεί, είχαμε διαπιστώσει ένα ελπιδοφόρο νέο ξεκίνημα της Ιταλικής Αριστεράς με το κόμμα της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης, όπου οργάνωνε τεράστιες διαδηλώσεις, αντιμετώπιζε τον Μπερλουσκόνη, ξανάστηνε την ελπίδα στα πόδια μέσα στα εργοστάσια και στις γειτονιές στην Ιταλία. Με τη συμμετοχή στην κυβέρνηση Πρόντι, με την προδοσία του προγράμματος μέσω της συμμετοχής αυτή την κυβέρνηση, η επανίδρυση και η αριστερά στην Ιταλία μπήκαν σε μια διαλυτική κρίση. Και σήμερα στην Ιταλία, στη χώρα που είναι η μητέρα πατρίδα του εργατικού κινήματος και της αριστεράς στην Ευρώπη, αυτό που ανθεί είναι ο Πεπεγκρίλο. Δεν έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε στην Ελλάδα να γίνει μια τέτοια εξέλιξη. Το χρωστάμε στα πριν, το χρωστάμε στον εαυτό μας, το χρωστάμε στα επόμενα. Και πρέπει να το εμποδίσουμε. Επόμενο μου σημείο, μπορούμε να το εμποδίσουμε. Είμαστε τυχεροί ότι έχουμε ήδη το εργαλείο. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ζήτημα τύχης, οφείλεται στα πράγματα που κάναμε ο καθένας στο σημείο που βρισκόταν. Έχουμε τη λαϊκή ενότητα, με την οποία μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτή τη θηριώδη πρόκληση. Να το στηρίξω λίγο. Πρώτο σημείο αναφοράς στη λαϊκή ενότητα. Και αρχίζω από αυτό επειδή δέχονται φοβερή επίθεση. Οι βουλευτές που είχαν τα κουράγια μέσα στη Βουλή να πούνε όχι, να αντέξουν στην πίεση που φάγανε, ανοίξανε δρόμο και βάλανε τα θεμέλια για τη συγκρότηση της εναλλακτικής λύσης. Χρωστάμε σε αυτούς τους συντρόφους αναφορά και τιμή. Δεν ήταν εύκολο. Και σε άλλες περιπτώσεις, έλεγα προηγούμενα για την Ιταλία, θα μπορούσα να πω για τη Βραζιλία, δεν έγινε καθόλου, έγινε με τεράστια καθυστέρηση. Στην Ελλάδα βγήκε έγκαιρα και με σαφήνεια και με δύναμη ένα τέτοιο κάλεσμα. Το κάλεσμα δεν έμεινε στην Βουλή. Συγκροτήσαμε τη λαϊκή ενότητα. Ένα τμήμα που προερχόταν από το ΣΥΡΙΖΑ και αντιστάθηκε σε αυτή τη μεταξέλιξη. Ένα τμήμα που έρχεται από την ευρύτερη αντικαπιταλιστική αριστερά και το οποίο είδε τις ανάγκες το να συνεχίσουμε τη μάχη του όχι, το να κάνουμε με τοπική πολιτική, το να στήσουμε ένα ευρύτερο δυναμικό πολιτικό φορέα, πήρανε τις ευθύνες τους και συγκροτήσαμε τη λαϊκή ενότητα. Και τη συγκροτήσαμε με μια πολιτική, φίλες και φίλοι, που αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και η πολιτική έχει τρεις πυλώνες. Ο ένας, παίρνουμε τη δέσμευση και συνεχίζουμε την πάλη που ξεκίνησε από το 10, από τους μεγάλους αγώνες, στη συνέχεια με τις προσπάθειες της αριστεράς κτλ. Για την ανατροπή της λιτότητας, για την ανατροπή των μνημονίων. Και αυτοί είναι συνδεδεμένοι με συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους η λαϊκή ενότητα κληρονομεί και αποδέχεται. Τους στόχους της διαγραφής του χρέους, τους στόχους της εθνικοποίησης των τραπεζών, τους στόχους της βαριάς φορολογίας του κεφαλαίου και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Γιατί φίλες και φίλοι, όταν μιλάμε για μεγάλο δημόσιο χρέος στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου, αλλά πρόκειται για το άθροισμα της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής των επιχειρήσεων, της εισφοροδιαφυγής και της φοροκλοπής των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το χρέος. Αν όμως αυτό είναι ο πρώτος πυλώνας, ο δεύτερος είναι ότι έχουμε πλέον την καθαρή εμπειρία του επτάμηνου της διαπραγμάτευσης του Τσίπρα. Και ξέρουμε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούμε ειλικρινά να το υπηρετήσουμε, δεν μπορούμε πραγματικά να το παραδώσουμε στον κόσμο μας, αν δεν συγκρουστούμε αποφασιστικά με τις ευρωηγεσίες, εάν δεν κάνουμε το βήμα της εξόδου από την Ευρωζώνη και το Ευρώ. Φίλες και φίλοι, μας λένε ότι το Ευρώ, όπως μας λένε για τη δημοκρατία που έλεγα προηγουμένα, μας λένε ότι το ευρώ είναι ένα ασφαλές λιμάνι οικονομικής σταθερότητας. Κούνια που τους κούναγε. Όλες οι προβλέψεις αυτής της σταθερότητας έχουν πάει στα ζήτητα. Η ευρωπαϊκή οικονομία μπαίνει σε ένα καινούριο κύκλο κρίσης και μέσα σε αυτόν οι ανταγωνισμοί παίρνουν ήδη λυσαλέα μορφή. Και άρα όσοι μας καλούν για θυσίες στο όνομα της σιγουριάς του ευρώ, μας καλούν για θυσίες τελεία. Δεν υπάρχει καμία σιγουριά. Αν όμως αυτό είναι το εύκολο, υπάρχει ένα πιο δύσκολο. Εκτός από το ότι δεν είναι σίγουρο, είναι εξαιρετικά αντιδραστικό. Φίλες και φίλοι, έχουμε πλέον την εμπειρία ότι το ευρώ δεν είναι ένα νόμισμα. Το ευρώ είναι ένα οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα. Είναι ο άγριος, άπλιστος νεοφιλελευθερισμός. Είναι ένα πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο για τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους και τους αφοπλιστές.
δεν χωράει τις λαϊκές ανάγκες. Και ένα ρεύμα προσανατολισμένο στο να υπηρετήσει ειλικρινώς τις λαϊκές ανάγκες οφείλει να συγκρουστεί με αυτό το πρόγραμμα. Και υπάρχει και ένας τρίτος πυλώνας. Το σύστημα είναι σε κρίση. Αυτό είναι μια κοινοτυπία. Οι κρίσεις δεν είναι παντοτινές, φίλες. Οι καπιταλιστές, η κυρία του τάξη, εργάζονται για να βγούμε από την κρίση. Για να βγουν αυτοί από την κρίση. Αλλά ο τρόπος που εργάζονται, επιτρέψτε μου, δεν είναι καθόλου καλός για μας. Υπάρχει ενδεχόμενο να βγάλουν το σύστημά τους από την κρίση. Και αυτό να σημαίνει μαζική ανεργία, μαζική φτώχεια, τεράστια υποχώρηση των κοινωνιών. Να ξαναβάλουμε το σύστημα να δουλέψει, αλλά πάνω στις ράγες του καπιταλισμού του 19ου αιώνα. Καταργώντας τις κατακτήσεις των πατεράδων μας και των παππούδων μας στο μεγάλο 20ο αιώνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και γι' αυτό τα δύο προηγούμενα σημεία του προγράμματος της Λαϊκής Ενότητας είναι ενταγμένα μέσα σε μια μεταβατική αντίληψη διεκδίκησης ξανά του σοσιαλισμού, της απελευθέρωσης των εργαζομένων από τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Τρέχω και κλείνω. Με ποια μέθοδο λοιπόν έκτο μου σημείο? Τη μέθοδο, φίλες και φίλοι, όλοι την ξέρουν. Όλοι την ξέρουν. Και πρέπει μετά τις όποιες απογοητεύσεις να βρούμε τα κουράγια και τη δύναμη να εφαρμόσουμε ξανά τη μέθοδο με την οποία η αριστερά πάντα αντέδρασε σε δύσκολες συνθήκες. Και η μέθοδος είναι ένα, οι αγώνες μας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στις μέρες μετά τις εκλογές το Μνημόνιο 3 θα συναντήσει αποφασιστικούς αγώνες των συνταξιούχων, των εργαζομένων, της νεολαίας. Και ο καθένας εκεί θα διαλέξει τη γραμμή με την οποία θα σταθεί. Θα διαλέξει το με ποια πλευρά είναι. Θα έχουν τελειώσει τα αστεία ότι εφαρμόζω το μνημόνιο αλλά με φιλολαϊκό τρόπο. Δεύτερο, έχουμε την εμπειρία ότι για να φτάσουμε σε νίκες δεν αρκούν οι αγώνες. Χρειάζεται να τους συγκροτήσουμε σε πολιτικό ρεύμα. Και γι' αυτό ξεκινάμε έτσι επιγόντως τη Λαϊκή Ενότητα. Και γι' αυτό μέσα σε 20 μέρες έχουμε κάνει ένα μικρό πολιτικό θαύμα. Να στήσουμε από το μηδέν ένα πολιτικό φορέα και ταυτόχρονα να ετοιμάζουμε πανελλαδική λίστα και ταυτόχρονα να ετοιμάζουμε μια πανεθνική προεκλογική καμπάνια με μηδενικούς πόρους, με όλα αυτά. Θα χρειαστούμε πολιτική συγκρότηση και θα χρειαστούμε και τις συμμαχίες. Και άρα εδώ είναι ένα τελευταίο σημείο το οποίο κληρονομούμε. Κληρονομούμε την ενότητα δράση της αριστεράς. Και επειδή παίρνουμε από το ΚΚΕ κάποιες απαντήσεις, θέλω να κάνω δύο σημειώσεις. Ένα. Η αριστερά μέχρι τώρα έχει μάθει να συζητάει ζωηρά, σκληρά και ενίοτε να κάνει και πολεμική. Υπάρχει όμως μέσα σε αυτή την πολεμική ένας άγραφος κανόνας. Άγραφος αλλά πολύ ισχυρός. Ότι η πολεμική δεν γίνεται ποτέ προσωπική πολιτική και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Αυτός που εξτόμησε το Λαχαζανιές δεν συκοφαντεί τον Παναγιώτη του Λαχαζανιές. Συκοφαντεί τον εαυτό του και τη θέση στην οποία βρίσκεται. Και θα πρέπει να απαιτήσουμε το σεβασμό μέσα στη συζήτηση στην αριστερά. Θα πρέπει να απαιτήσουμε ότι η συζήτηση θα παραμείνει πολιτική. Και η δεύτερη παρατήρηση. Μας λέει το ΚΚΕ διάφορα ριζοσπαστικά πράγματα, τα οποία ευχαρίστως συμφωνούμε μαζί του, τα οποία αφορούν το μέλλον. Μας λέει ότι οφείλουμε να κοινωνικοποιήσουμε τα μέσα παραγωγής, να κάνουμε το σοσιαλισμό, να κάνουμε την εργατική δημοκρατία. Πράγματι. Και πράγματι θα πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά αυτά είναι τα καθήκοντα που θα τεθούν μπροστά μας σε επαναστατικές συνθήκες. Τι πρέπει να κάνουμε στις σημερινές συνθήκες για να προετοιμάσουμε και να φτάσουμε και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε αυτές τις συνθήκες? Θα πρέπει να στήσουμε ριζοσπαστική αριστερή απάντηση σε κρίσιμες στιγμές που υπάρχουν και σε περιόδους σαν τις σημερινές. Και είχαμε και παλιότερα. Φίλες και φίλοι, ο Δεκέμβρης του 8 ήταν κρίσιμη ιστορική στιγμή. Το κίνημα στις πλατείες ήταν κρίσιμη ιστορική στιγμή. Το κίνημα μπροστά στο Σύνταγμα όταν ψηφιζόταν το Μνημόνιο 1 και 2 ήταν κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Και αυτή κυρίως η στιγμή του δημοψηφίσματος με το μεγάλο όχι που είπε ο κόσμος ήταν κρίσιμη πολιτική στιγμή. Το πώς στάθηκε το κάθε ρεύμα της αριστεράς αυτές τις στιγμές είναι πολύ σημαντικό και δεν το κρύβουμε. Συνεχίζουμε να απαιτούμε την ενότητα δράση της αριστεράς, αλλά την απαιτούμε διεκδικώντας ταυτόχρονα την πολιτική μας δυναμική και αλλαγή πολιτικής από όσους κάνουν λάθη.
Δεν απαιτούμε την ενότητα δράση της αριστεράς παθητικά. Κλείνοντας, φίλες και φίλοι, η λαϊκή ενότητα σας ζητάει πράγματα. Και σας ζητάει πολλά πράγματα. Σας ζητάει την ψήφο. Γιατί για όλα τα σχέδια τα πολιτικά, το να έχει πάει καλά, του καθενός μας εννοώ, το να έχει πάει καλά εκλογικά η λαϊκή ενότητα θα είναι το καλύτερο έδαφος. Το καλύτερο έδαφος για όλη τη συνέχεια. Να σπάσουμε τη μνημονιακή συνένεση που πάνε να στήσουμε μέσα στη Βουλή. Σας ζητάει να φτιάξουμε αλυσίδα, να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τις πρωτοβουλίες στο κίνημα που χρειάζεται την επόμενη περίοδο και σας ζητάει επίσης να αναλάβετε το καθήκον της ίδιας της συγκρότησης της λαϊκής ενότητας. Είμαστε ένα νέο ξεκίνημα. Για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που έχουμε, χρειάζεται αυτός ο κόσμος να γίνει οι ιδρυτικές συνελεύσεις της Λαϊκής Ενότητας, οι συντονιστικές επιτροπές της Λαϊκής Ενότητας, οι οργανώσεις της Λαϊκής Ενότητας. Κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, το οποίο όμως δεν πέφτει από τον ουρανό, δεν είναι παρθενογένες. Ερχόμαστε από μακριά, έχουμε να δώσουμε μια σημαντική μάχη και θα πάμε πολύ μακριά. Καλή δύναμη σε όλες και όλους.